να σας ευχαριστήσουμε και να σας καλωσορίσουμε στην επίσημη συνέντευξη που διοργανώνει η Οργανωτική Επιτροπή για τον αγώνα δρόμου με την ονομασία Γύρι Πόλεων Μιχάλης Κούσης. Και εδώ είναι ο γύρος της Ιτίας που θα διεξαχθεί την Κυριακή 24 Νοεμβρίου στους δρόμους της Ιτίας. Θα ξεκινήσουμε με τον Πάτερ Αμβρόσιο Σκαρβέλη, εκπρόσωπο της Ιεράς Μητρόπολης Ιεραπίτνης και Σιτίας, που είναι μαζί με το Δήμο, τη Νέα Σέγας, το Δημοτικό Αθλητικό Οργανισμό και τον Σέγας φυσικά, οι κύριοι διοργανωτές των αγώνων. Εκπροσωπώντας την Ιερά Μητρόπολη Ιεραπίτνης και Σιτίας και ιδιαίτερα το σεβασμό του Μητροπολίτη μας, κύριο Ευγένιο, θέλω από τη θέση αυτή να καλωσορίσω τους αθλητές, τους πανελληνιονίκες αθλητές που ήρθαν απόψε στη Σιτία, ήρθαν να τιμήσουν μαζί με εμάς, τους θειακούς, την Αγία Κατερίνη, να τρέξουν για τη χάρη της Αγίας Κατερίνης. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μάρκο Καλούδη, τον κύριο Χρυσοστομίδη, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή στάθηκαν δίπλα μας. Και όταν λέω δίπλα μας, σε μένα προσωπικά και στον Λεωνίδα Τερζή, ο οποίος είχε το βάρος των αγώνων, συνεργαστήκαμε για να έχουμε ένα αποτέλεσμα καλό. Και αυτό το αποτέλεσμα το καλό θα έρθει με τη συμμετοχή των αθλητών και από τη Σιτία και από τον Ομό Λασιθίου γενικότερα, αλλά και με τους πανελληνιονίκες. Τους ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για τη συνεργασία και τον Λεωνίδα και τον κύριο Καλούδη και τον κύριο Ξωστομίδη και εύχομαι καλή επιτυχία στους αθλητές που θα τρέξουν αύριο. Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά με την τριπλή ιδιότητα που έχω σήμερα ως καθηγητής φυσικής αγωγής, ως προπονητής τύπου και ως εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης που διοργανώνουμε τους συγκεκριμένους αγώνες. Καλωσορίζω τους αθλητές μας πρώτα, τον Δημητράκη τον Ανδρέα, την Πελιμπασά και τη Μαρία, οι οποίοι έχουν συμμετάσχει και οι δύο στους τελευταίους Ολυμπιακούς Αγώνες, και τον Ζερβάκη τον Γιάννη, ο οποίος είναι πρωταθλητής Ελλάδος, δεύτερος πρωταθλητής Ελλάδος στα 10.000 μέτρα. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Ιερά Μητρόπολη Ιεραπίτνης και Σιτίας, η οποία σημειώνω είναι η μοναδική Μητρόπολη στη χώρα που στηρίζει και συμμετέχει σε αθλητικές διοργανώσεις. Είναι η ένατη φορά που διοργανώνει ο Δήμος μας το συγκεκριμένο αγώνα, τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε κοντά και μαζί με την Ομοσπονδία για τέτοιου είδους δράσεις, εκδηλώσεις και αγώνες. Κάθε χρόνο γινόμαστε καλύτεροι. Πιστεύω ότι μπορούμε να στηρίξουμε τον αθλητισμό. Ο αθλητισμός είναι η κορονίδα του πολιτισμού, ύψης της σημασίας, ειδικά στις μέρες που ζούμε και διαβίουμε. Οι αγώνες θα λάβουν χώρα την 24η Νοεμβρίου, παραμονή του εορτασμού της προστάδειδας της πόλης μας. Έχω την πεποίθηση ότι θα στεφθούν με επιτυχία για ακόμα μια φορά, οργανωτική και σε συμμετοχές, και θεωρώ ότι σε αυτή τη λογική θα συνεχίσουμε να κινούμαστε, μιας και ο αθλητισμός ενώνει και δεν χωρίζει. Ο κύριος Χρήστος Χρυσοστομίδης είναι τεχνικός σύμβουλος του ΣΕΓΑΣ και εκπροσωπούμε αυτή τη στιγμή μαζί τον ΣΕΓΑΣ εδώ στο γύρο της Σιτίας. Είναι ένας από τους προτεργάτες του σιτιακού κλασικού αθλητισμού και από τότε που ήρθε στη Σιτία δέθηκε με αυτή την πόλη, δέθηκε με τους ανθρώπους, στηρίζει πάντα το σιτιακό αθλητισμό και από όποιο αθλητικό πόστο και αν βρεθεί βοηθάει και τους αθλητές και τα σωματεία και γενικότερα τους φορείς για τον αθλητισμό της Σιτίας. Είναι ένας λάτρης της Σιτίας. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Καλούδη. Συνεργάτες από τότε που ήρθα και συνεργάστηκα σαν σωματιακός προπονητής στο πρώτο σωματείο που υπήρχε τότε εδώ, το Σιτιακό Αθλητικό Όμιλο. Είμαι χαρούμενος γιατί βρίσκομαι κοντά στους φίλους και αθλητές μου που συνεχίζουν αυτή την όμορφη πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας να διεξάγει αγώνες αυτής της μορφής σε πόλεις και περιοχές
που αφενός μεν δεν μπορούν να κάνουν μεγάλες διοργανώσεις στο Στίβο, αλλά που έχουν δραστηριότητες αθλητές, διεθνείς αθλητές και σωματεία πυρήνες, δηλαδή αναπτυξιακού αθλητισμού στα μέρη τους, παράλληλα να δίνουν την ευκαιρία στους αθλητές της αντοχής να κάνουν αγωνιστικές δραστηριότητες και να προετοιμάζονται με αγώνες σε δημόσιο δρόμο στην επαρχία. Και φυσικά είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που όλα αυτά τα χρόνια αγκάλιασε αυτό το θεσμό η τοπική αυτοδιοίκηση και τα τελευταία χρόνια η στήριξη οικονομική από την Ιερά Μητρόπολη Ιεραπίτνης και Σιτίας, όπου να ξέρετε ότι εγώ το έχω τονίσει πολλές φορές ότι αυτόν τον αγώνα τον κάνει η Εκκλησία και είναι πρωτοποριακός. Ακόμη και τα εικονίσματα, μια χρονιά ο αξιοσέβαστος Μητροπολίτης που έκανε δώρο στα παιδιά ήταν κάτι που άγγιξε όλο τον κόσμο. Να καλωσορίσω και εγώ τους αθλητές, καλή επιτυχία στους διοργανωτές. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα όλα τα στελέχη του Δήμου και της Εκκλησίας, ιδιαίτερα τον αθλητή μου τον Λεωνίδα τον Τερζή, που από αυτή τη θέση τώρα συνεχίζει το έργο των προηγούμενων συνεργατών που ήταν στον Δημοτικό Οργανισμό Άθλησης και Νεολαίας. Καλή επιτυχία σε όλους τους αθλητές. Η Μαρία Ιμπελή Μπασάκη, η αθλήτρια από τη Σιτία, του Σιτιακού Αθλητικού Ομίλου, είναι φυσικά αυτή τη στιγμή η καλύτερη αθλήτρια της Κρήτης, μία από τις καλύτερες συνολικά Ελληνίδες αθλήτριες στον κλασικό αθλητισμό και βέβαια η πρωταθλήτριά μας στα 200 μέτρα με συμμετοχή και στους Ολυμπιακούς Αγώνες και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το τελευταίο που έγινε στη Μόσχα. Πάντα είναι κοντά σε κάθε αθλητική δραστηριότητα, όπως είναι, θα είναι και την Κυριακή στο γύρο της Σιτίας. Φυσικά δεν είναι το αγώνισμά της οι δρόμοι μεγάλων αποστάσεων, όμως θα συμμετάσχει και αυτή ως αφέτης σε μία από τις κούρσες και θα συνοδεύσει στον αγώνα των 1000 μέτρων των δημοτικών σχολείων τα παιδιά που αποτελεί πρότυπο για αυτά τα παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό που για άλλη μια χρονιά ξεκινάει η έναρξη του γύρου των πόλεων Μιχάλης Κούρσης από την πόλη της Σιτίας. Είμαι περήφανη που κατάγομαι από αυτή την πόλη και παρόλες τις οικονομικές δυσκολίες κατάφεραν και φέτος οι διοργανωτές, η Ιερά Μητρόπολη Ιεραπίτης και η Σιτίας, το ΣΕΓΑΣ αλλά και ο Δήμος Σιτίας να πραγματοποιήσουν αυτόν τον όμορφο αγώνα. Εγώ θέλω με τη σειρά μου να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους τους αθλητές που μας έκαναν την τιμή και ειδικά παιδιά από την Εθνική Ομάδα να παρουσιάσουν αυτόν τον αγώνα. Και όπως είπε και ο κύριος Καλούδης, δεν θα τρέξω καθώς αυτό δεν αποτελεί αγώνισμα το δικό μου το άθλημα τέλος πάντων. Αλλά θα βοηθήσω στο πρακτικό το κομμάτι και τα παιδιά ειδικά των μικρών ηλικιών να τρέξουν στο γύρο των 1000 μέτρων. Ευχαριστώ πολύ. Ο Γιάννης Ζερβάκης είναι ένας ακόμα από τους μεγάλους σιτιακούς αθλητές, από τους καλύτερους αθλητές που έχει βγάλει η Κρήτη, αθλητής του Γυμναστικού Συλλόγου Βιτσέντζος Κορνάρος, εδώ του τοπικού σωματείου, πρωταθλητής Ελλάδος με πανελλήνια μετάλλια. Αποφάσισε, ενώ δεν ήταν καθόλου έτοιμος να συμμετάσχει σε αγώνες, επειδή οι αγώνες γίνονται στην πόλη του, αποφάσισε να συμμετάσχει αύριο και να δώσει και αυτός ουσιαστικά το κίνητρο για τη συμμετοχή των πολιτών της Σιτίας και των μαθητών της Σιτίας. Καλησπέρα και από μένα. Θέλω να πω συγχαρητήρια στους οργανωτές του αγώνα, στην περιφέρεια Κρήτης, στο Δήμο Σιτίας, στο Βιτσέντζο Κονάρο, στο ΣΕΓΑΣ, γιατί από ό,τι ξέρω είναι η 10η φορά που γίνεται 10 χρόνια συνεχόμενα ο γύρος των πόλεων και η Σιτία πάντα είναι παρόν. Ενώ άλλες πόλεις δεν μπορούν να τα απεξέλθουν, η Σιτία ακόμα και μετά από τόσα χρόνια, κάθε χρόνο και καλύτερα, διοργανώνουν αυτόν εδώ τον αγώνα. Συγχαρητήρια και πάλι. Όσον αφορά για τον αγώνα, ελπίζω να πάνε όλα καλά, ο καλύτερος να κερδίσει. Καλή επιτυχία σε όλους. Θα λάβω και εγώ μέρος για τον σύλλογό μου, τον Βιτσέντζο Κονάρο, και για τη Σιτία, εφόσον είμαι από εδώ. Είναι ο πρώτος μου αγώνας φέτος. Τα δύο τελευταία χρόνια έβγαινα νικητής από αυτόν τον αγώνα. Δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά γιατί είναι η πόλη μου και έπρεπε οπωσδήποτε να τρέξω και βάλω τα δυνατά μου, όπως και
την Κυριακή θα βάλω τα δυνατά μου. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Τερζή Λεωνίδα που με βοηθάει τον τελευταίο χρόνο μετά τη μεταγραφή μου στο σύλλογό του. Και να ευχαριστήσω τη Herbalife και το χορηγό μου τη Σόκονη που με δίνει. Καλή επιτυχία σε όλους. Ευχαριστώ πολύ. Ο Ανδρέας ο Δημητράκης είναι εδώ και μια δεκαετία ο πρωταθλητής Ελλάδος στους δρόμους μεσαίων μεγάλων αποστάσεων στα 1500 και στα 800, είναι ό,τι καλύτερο έχει να παρουσιάσει η Ελλάδα στην ημιαντοχή. Τον ευχαριστούμε που ήρθε για άλλη μια φορά να τρέξει στη Σιτία και ουσιαστικά είναι ο επικεφαλής όλων των διεθνών αθλητών που βρίσκονται εδώ στη Σιτία και για τους οποίους θα πούμε μετά. Καλησπέρα για μένα. Θα ήθελα να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος που θα ξανατρέξω σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση του δρόμου της Σιτίας, που είναι νομίζω η τρίτη φορά που τρέχω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μάρκο Γαλούδη για την πρόσκλησή του, όπως επίσης και τους διοργανωτές. Να πλέξω το εγκόμιο της ΕΑΣ ΕΓΑΣ της Κρήτης που είναι πρωτοπόρα, ναι, σε αυτή τη διοργάνωση. Τους διοργανωτές και επίσης την ομάδα του Σιτιακού. Και θα ήθελα να πω ότι είναι μια πολύ σοβαρή κίνηση και αυτές τις δύσκολες μέρες να υπάρξουν μεγάλοι αγώνες για εμάς τους αθλητές, να έχουμε μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία να κάνουμε ένα δυνατό τεστ στον δρόμο, γιατί στο Στίβο οι μεγάλες οργανώσεις είναι πιο μετά. Ο καιρός θα είναι πολύ καλός από ό,τι γνωρίζω. Μεγάλοι αθλητές έρχονται να τρέξουν κάθε χρόνο. Ελπίζω να πάνε καλά και να συνεχιστεί αυτή η μεγάλη οργάνωση. Σας ευχαριστώ. Κλείνοντας τη συνέντευξη, να σας ενημερώσουμε ότι μετά από προτροπή του ΣΕΓΑΣ και βεβαίως την οικονομική κάλυψη από τους τοπικούς διοργανωτές από την Ιερά Μητρόπολη ή Μητρόπολη Ιεραπίτης και Σιτίας και το Δήμο Σιτίας και το Δημοτικό Αθλητικό Οργανισμό, θα τρέξουν στη Σιτία την Κυριακή 20 από τους καλύτερους Έλληνες πρωταθλητές και πρωταθλήτρες να τιμήσουν το γύρο της Σιτίας, να τιμήσουν την τοπική γιορτή, την Αγία Εκατερίνη και μαζί με τους πολίτες και τους μαθητές-μαθήτρες της Σιτίας τους καλούμε να συμμετάσχουν εδώ, να δώσουν τη χαρά στους φιλάθλους να κατέβουν και να τους χειροκροτήσουν. Θα παρακαλέσω τον Πάτερ Αμβρόσιο να απονείμει τιμητικά τις πρώτες τρεις μπλούζες στους παρευρισκόμενους αθλητές, εντελώς τυπικά. Με αυτές τις μπλούζες θα συμμετάσχουν όλοι οι αθλητές που θα θέλουν την Κυριακή. Ο Πάτερ Αμβρόσιος και ο πρόσωπος του Δήμου θα δώσουν τις τρεις μπλούζες. Πάμε από πίσω που να φανεί το ίδιο.